Γεια σας και καλώς ήρθατε. Πολλοί μαθητές μου με ρωτάνε πώς να θυμάμαι λέξεις στα ελληνικά. Έχω πρόβλημα με αυτό. Έτσι αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο για να σας βοηθήσω να λύσετε αυτό το πρόβλημα. Πρώτη συμβουλή που σας δίνω, μαθαίνετε προτάσεις και όχι λέξεις. Είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνετε προτάσεις και όχι λέξεις. Αυτό θα σας βοηθήσει να καταλαβαίνετε καλύτερα την λέξη, θα συνηθίσει το στόμα σας να μιλάει ελληνικά, ενώ όταν χρειαστεί να πείτε αυτή την λέξη, θα την έχετε ήδη χρησιμοποιήσει και θα την έχετε ήδη κάνει επανάληψη από πριν. Δεύτερη συμβουλή που σας δίνω είναι να μαθαίνετε μόνο 3 λέξεις κάθε μέρα. Μην μαθαίνετε πάρα πολλές λέξεις σε μία μέρα, γιατί θα τις ξεχάσετε. Μόνο 3 λέξεις κάθε μέρα σε προτάσεις είναι αρκετές. Θα δείτε ότι σύντομα θα βελτιωθούν τα ελληνικά σας και οι λέξεις που μαθαίνετε θα μένουν στο μυαλό σας για πάντα, όχι για μία μικρή περίοδο και μετά να τις ξεχνάτε. Τρίτη συμβουλή που σας δίνω είναι να χρησιμοποιείτε σημειώσεις. Μπορείτε να γράψετε μία μικρή σημείωση με τα ονόματα των αντικειμένων που έχετε μέσα στο σπίτι σας. Να τα κολλήσετε σε αυτά και όταν πάτε να τα χρησιμοποιήσετε θα βλέπετε την ελληνική λέξη και θα κάνετε επανάληψη χωρίς να το καταλαβαίνετε. Τέταρτη συμβουλή μου είναι να μαθαίνετε λεξιλόγιο που σας ενδιαφέρει. Σκεφτείτε και αποφασίστε πού θα χρησιμοποιήσετε τα ελληνικά σας και ακολούθως προσπαθήστε να χτίσετε το λεξιλόγιο σας γύρω από αυτό το θέμα. Μη μαθαίνετε λεξιλόγιο, για παράδειγμα, για το διάστημα, αφού δεν θα μιλήσετε ποτέ για το διάστημα. Τελευταία συμβουλή μου, επανάληψη. Χωρίς επανάληψη δεν πρόκειται να πετύχετε ψηλό επίπεδο στα ελληνικά. Σκεφτείτε μόνο ότι με 3 λέξεις την ημέρα σε προτάσεις θα ξέρετε σε ένα χρόνο από τώρα γύρω στις 1000 λέξεις. Είναι εντυπωσιακό, έτσι δεν είναι? Αυτά για σήμερα. Ελπίζω οι συμβουλές μου να σας βοηθήσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.